Πάμε και στην Αχαρίγια και θα βρούμε την Αδαμαντία Λιόλιου, διότι από το χτύπημα Αδαμαντία τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Καθώς η Χεζμπολά, Εύα, έχει εντατικοποιήσει τις εκτοξεύσεις και πυράβλων και ντρόνς στο Ισραήλ, στο βόρειο, ακόμη και στο κεντρικό. Εμείς βρισκόμαστε στην Ναχαρίγια, ακριβώς στο σημείο που έγινε το απευθείας χτύπημα ρουκέτας. Πρόκειται για το οίκημα που βλέπετε πίσω μου, που είναι ένα εργαστήριο ξυλίας. 2 άνδρες περίπου 50 ετών που βρίσκονταν στο σημείο έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, όπως μας ενημέρωσαν και οι διασώστες από τις πρώτες βοήθειες. Μόλις έφτασαν, διαπίστωσαν απλά το θάνατό τους. Μας πληροφορούν ότι δεν πρόλαβαν να φτάσουν στο καταφύγιο. Δεν βρίσκεται και κάποιο καταφύγιο εδώ κοντά στην περιοχή όπου και βρισκόμαστε. Η Ναχαρίγια είναι βορειότερα της Χάιφα, απέχει περίπου στα 40 χιλιόμετρα. Βέβαια, είμαστε παραπλεύρος της πόλης, ωστόσο οι πρώτες πολυκατοικίες βρίσκονται στα 400 μέτρα, πολύ κοντά δηλαδή εδώ που είμαστε. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι το Iron Dome επικεντρώνεται κυρίως στον αστικό ιστό. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει πως μετά από τις Ισραηλινές επιθέσεις, ακόμη και στην Τάχια νότια της Βηρητού, έχει καταφέρει να καταστρέψει σχεδόν το σύνολο των αποθηκών πυρομαχικών, όπως και των εργοστασίων παραγωγής πυράβλων της Χεζμπολά, και διαμηνεί, όπως είδαμε, και ο Υπουργός Άμυνας ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις ακόμη και στα σύνορα με την Ρωσία, έτσι ώστε να εμποδίσει την είσοδο όπλων από το Ιράν προς την Χεζμπολά. Ενώ αναμένουμε, Εύα, στο ίδιο πλαίσιο, ακόμη και το τι θα γίνει, τις ανακοινώσεις που θα έχουμε μετά από την επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στις ΗΠΑ. Αδαμαντία Λιόλιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.